Μπήκαν άνθρωποι από τα παράθυρα. Πάντα μπαίνουν άνθρωποι από τα παράθυρα. Ακούστε, πάντα αν θέλετε στιγμή. Να τοποθετηθώ εγώ, αν θέλετε να τοποθετηθώ. Ναι, αλλά να κάνουμε και διάλογο, όχι μονολόγους. Όχι, βεβαίως. Αλλά όταν λέτε κάτι θα απαντάμε κι εμείς, αλλά... γιατί έχουμε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία ναι, με το θέμα. Να πω... διόριζε, κυρία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Υπήρχαν χρόνια προβλήματα τα οποία αυτά κατέστησαν και την ΕΡΤ, έναν οργανισμό ο οποίος εν πωλής είχε αδιαφανείς διαδικασίες προσλήψεων. Δεν υπήρχε ΑΣΕΠ. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Δεν υπήρχε ΑΣΕΠ. Υπήρχαν συμβάσεις από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Δηλαδή, από τον οι δημοσιογράφοι τύπο, να προσλαμβάνονται με ΑΣΕΠ. Από τον τύπο, κύριε Λιάκο. Οι δημοσιογράφοι να προσλαμβάνονται με ΑΣΕΠ. Αυτά άλλαξαν τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Υπήρχαν μιλώ για αυτά τα οποία όλοι όσοι δεν ήμασταν έτσι κοινωνοί του καθεστώτος της ΕΡΤ μέσα στην ΕΡΤ. Εσείς μπορεί να ήσασταν, εμείς λοιπόν δεν ήμασταν, αλλά τα ακούγαμε έτσι και τα πληροφορούμασταν. Ήταν ότι και συμβάσεις δεν βρίσκονταν στα αρχεία, βεβαίως, και ασφαλιστικές εισφορές δεν έχετε καλή ενημέρωση, με συγχωρείτε κύριε. Το μόνο κανάλι που πλήρωνε ήταν. Δεν είπα στο σύνολο των εργαζομένων. Είπα και οι προσλήψεις γινόντουσαν με αδιαφανή τρόπο. Εγώ δεν πληρώνω τις ασφαλιστικές εισφορές. Εγώ κατά τούτο. Συγγνώμη που σα διακόπτω με πολύ αγάπη και εκτίμηση. Γιατί αυτό το λόγο έκλεισε η ΕΡΤ επειδή έγιναν αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει. Όχι, δεν γινόντουσαν. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει. Σήμερα που μιλάμε, διότι εγώ δεν θα απολογηθώ για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Όχι, με τον τρόπο που έγινε. Εγώ εκείνο που σας λέω, λοιπόν, ως γνώμη μου, ως γνώμη ενός πολίτη... Μην πείτε σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχετε δίκιο, αλλά θέλω να μας πείτε τη γενική αίσθηση που έχετε για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ήταν μια δημοκρατική διαδικασία. Ήταν σωστό αυτό που έγινε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας την έκρινε συνταγματική. Εγώ λοιπόν ως δικηγόρος. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ λοιπόν ως δικηγόρος θα μιλήσω και θα πω ότι δεν μπορώ να κρίνω αυτό το οποίο έκρινε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σαν πολίτη σας ρωτώ. Εγώ λοιπόν, επειδή σας αρέσει να κλείνει ένα δημόσιο οργανισμό ενημέρωση και πολιτισμού. Κύριε Λιάτσο, μου μπορεί να είστε φανεργαζόμενος εσύ και να ζητήσετε. Επειδή η Τρόικα απαιτούσε από τον κύριο Σαμαρά εκείνη την περίοδο 2.600 απολύσεις. Και βρήκε ο κύριο Σαμαρά εκείνη την περίοδο την ΕΡΤ εύκολο στόχο και έκλεισε την ΕΡΤ για να έχει 2.600 κεφάλια μέσα σε ένα 24. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, αν δεν θέλετε να μην με διακόψετε, είναι ότι απέφχομαι στο μέλλον, και αυτό ισχύει και για τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, και εδώ θέλω να πω ότι και αυτοί πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό, τον όποιο σχεδιασμό γίνει αυτή τη στιγμή, στον όποιο σχεδιασμό γίνει αυτή τη στιγμή για τη καινούρια ΕΡΤ, έτσι, πρέπει να συμπεριληφθούν, γιατί και αυτοί θα βρεθούν από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά και έγιναν με διαδικασίες διαφανής η πρόσληψή του. Αυτοί έχουν δικαίωμα και να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό. Εγώ απέφχομαι για το μέλλον ως νέος άνθρωπος, έτσι και ως νέος πολιτικός, απέφχομαι να ξαναζήσουμε διαδικασίες αδιαφάνεια στο δημόσιο. Μια δημόσια επιχείρηση η οποία είναι κερδοφόρος επιχείρησης μέσα στην κρίση που ζούμε. Μπορείτε να μου βρείτε μια δικαιολογία που κλείνει και πέφτει μαύρο σε αυτή την επιχείρηση? Είναι μια κερδοφόρος επιχείρηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί κλείνει? Κοιτάξτε, δεν είναι ζημιογόνα επιχείρηση, είναι κερδοφόρος επιχείρηση. Ξαναείπα, εγώ δεν υπάρχει, υπάρχει ούτε κάποια μπορώ αιτιολογία, να μπω στα κάποιο σοβαρό αυτό που επιχείρημα λέτε, να μας εξηγήσετε γιατί ο κύριος Σαμαράς έκλεισε την ΕΡΤ. Ας το πάρουμε δεδομένο. Αυτό θα ρωτήσετε τον κύριο Σαμαρά. Είδατε όμως, αυτό θα δείτε τον κύριο Σαμαρά. Εγώ εκείνο που μιλάμε τώρα για το μέλλον. Σας απήντησα. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει για το μέλλον είναι πως σε ένα κράτος το οποίο σήμερα ακούμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο και μιλάει μόνο για μια κυβέρνηση της αριστεράς και έχει μιλήσει επανειλημμένα ο κ. Τσίπρας. Εγώ θα ήθελα να δω την επόμενη μέρα οι εργαζόμενοι και της ΝΕΡΙΤ να αγκαλιάζονται γιατί από την παρούσα κυβέρνηση και επίσης να γίνουν με διαφανείς διαδικασίες. Αυτό το οποίο πληρώνουμε, ξέρετε όλοι, όλοι το πληρώνουμε με τις προβληματικές επιχειρήσεις. Δεν μιλώ για την ΕΡΤ εδώ, αυτή τη στιγμή. Μιλώ όμως ότι όλοι πληρώσαμε επί 30 χρόνια το κράτος το οποίο μεγάλωσε, διωγγώθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες εν πωλής. Πληρώσαμε την κομματοκρατία και το πελατειακό σύστημα. Μακάρι να πιστέψουμε επιτέλους. Έχετε δίκιο, αλλά δεν αφορά η συζήτηση και η σκέψη σας στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ. Έχουμε... Δεν αφορά. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που μπήκαν από τα παράθυρα στην ΕΡΤ. Ελάτε τώρα. Πάντα μπαίνουν από τα παράθυρα, κυρία Ραπτή.
Γιατί μιλάμε για το μέλλον. Ελάτε, ακούστε τώρα. Πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον. Ας δούμε την επόμενη μέρα όλοι μαζί. Εγώ αυτό λέω. Ας τη δούμε όλοι μαζί. Ας εγγυηθούμε στον ελληνικό λαό, όσοι έχουν αναλάβει την εξουσία, εμείς δεν την έχουμε αναλάβει βεβαίως, ότι αυτές οι διαδικασίες θα είναι πλέον διαφανείς. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Παναρίδη, αν θέλετε να σχολιάσετε εσείς το. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρετε τι, βλέπω, ας πούμε, βλέπω τώρα την κυρία Ράπτη, την οποία δεν την γνώριζα πριν, ναι. Και λέω, κοίταξε, πόσο κακές, άσχημες, ναι, άγαρμες αποφάσεις, mm-hmm, λίγο, θα έλεγα λίγο φαραωνικές, ναι, ναι, καταστρέφουν και τόσο όμορφα και συγκροτημένα μυαλά, ας πούμε, και το βάζουμε όλο σε ένα κορβανάκι. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί ήταν όλοι. Ναι. Είναι αμαρτία, πραγματικά, και κρίμα. Είπαμε ότι υπήρξαν αδιαφανείς διαδικασίες που είναι μια πραγματικότητα, κυρία Παναγιώτη. Ναι, αλλά δεν ζήτησα από κανένα. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Η Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι άλλο πράγμα. Αυτό κι άλλο όλοι ήταν. Θα μιλήσω σαν οικονομολόγος γι' αυτό. Δεν ήταν όλοι. Το 2000, όχι, συγγνώμη, το 1988 η Παγκόσμια Τράπεζα αποφάσισε να κάνει κάτι παρόμοιο. Είπε, είμαστε πάρα πολύ υπάλληλοι, ναι, οπότε μία Παρασκευή βράδυ αποφασίζει ο πρόεδρος και λέει θα ζητήσω από όλους εσάς την παραίτησή σας. Ήτανε τότε, θυμάμαι, δεν θυμάμαι γιατί δεν ζούσα, δεν δούλευα στην Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά έχει γραφτεί στα βιβλία και γνωστό σε όλους μας, ήταν νομίζω 6.000 οι εργαζόμενοι. Όλοι λοιπόν δώσαν την παραίτησή τους μία Παρασκευή. Τη Δευτέρα όμως το πρωί υπήρχαν αμέσως οι προσλήψεις, υπήρχε αμέσως καινούριο οργανόγραμμα. Δεν καθίσαν 4,5 μήνες να διαβάζουν τα κόλληβα και τις φακές. Δευτέρα πρωί λοιπόν υπήρχαν. Το αποτέλεσμα τώρα θα σας πω ως άνθρωπος ο οποίος δουλεύει ακριβώς στην αναδιάρθρωση. Το Συμβούλιο Επικρατείας εδώ. Έπρεπε να έχει γίνει. Ανοίγει αμέσως την άλλη. Δεν άνοιξε εδώ αυτό. Εν τω μεταξύ, θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτές είναι μεθόδοι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Εγώ δηλαδή, όταν μας ζητούν να μου πούνε τι θα κάνω στην Αλβανία όταν θέλω να κάνω αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, δεν δίνω ποτέ τέτοια συμβουλή. Γιατί ξέρουμε ότι είναι όλες αποτυχείς. Ξέρετε πόσους εργαζόμενους έχει η Παγκόσμια Τράπεζα αμέσως ένα χρόνο μετά από αυτή? Είχαν διπλασιαστεί. Μάλιστα. Και είχαν συνεχίσει να έχουν προβλήματα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Ζαχαρόπουλο να ακούσουμε ένα σχόλιο. Κανείς δεν χαίρεται τώρα, όταν απολύεται κόσμος, έτσι. Εγώ, όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι μοντέλο αναδιάρθρωσης ενός οργανισμού ο οποίος έχει προβλήματα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει επόμενη μέρα και επόμενη μέρα να είναι φτιαγμένη με διαφάνεια και με σωστά κριτήρια. Αυτό είναι σίγουρα ένα έλλειμμα το οποίο έχουμε και ελπίζω στην Ελλάδα κάποτε να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Δηλαδή, κλείνουμε κάτι, ανοίγουμε κάτι άλλο. Εγώ, κύριο, το οποίο θα πω, επειδή και τώρα πάμε να κάνουμε το ίδιο, μια ρεβάν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσληφθεί στην ΕΡΙΤ. Και εκεί λοιπόν να είμαστε λοιπόν μεγαλόψυχοι και να μπούμε επιτέλους στην νομιμότητα και στη διαφάνεια. Και αυτά που κατήγγειλε ο κύριος Προκοπάκης, να είμαστε μεγαλόψυχοι. Εσείς που είσαστε μεγαλόψυχοι, κυρία μου, όταν δεν σας έγιναν 3.000, ξέρετε πόσους υπαλλήλους έχει η ΕΡΙΤ? Ξέρετε πόσους υπαλλήλους έχει η ΕΡΙΤ? Εσείς που το ξέρετε μπορείτε να πληροφορήσετε τον ελληνικό λαό. Επειδή δεν ξέρετε πόσους υπαλλήλους έχει η ΕΡΙΤ. Εσείς το ξέρετε, εσείς είστε συνδικαλιστής, δεν είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι συνδικαλιστής στην ΕΡΙΤ, κυρία μου. Είσαστε πρόεδρος της Προσπέρτ, έτσι της δεν Προσπέρτ, είναι? Όχι, πολύ ωραία. Όχι, στην ΕΡΙΤ δεν έχω. Το ξέρω ότι δεν είστε, αλλά προφανώς. Σωματεία εργαζομένων δεν υπάρχουν στην ΕΡΙΤ. Στον κλάδο γνωρίζετε πολύ. Αν θέλετε, χωρίς να μιλάμε περισσότερο, μπορείτε να ενημερώσετε και εμάς και τον ελληνικό λαό. Μάθετε τώρα, άμα δεν με αφήσετε να με ακούσετε, δεν θα μάθετε. Στην ΕΡΙΤ δεν υπάρχει σωματείο. Γιατί είναι συμβασιούχοι με δίμηνες. Είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Έτσι γίνεται η υποδιέτηση και η χειραγώγηση. Έτσι υπήρξαν οι γλάστρες στον κύριο Σαμαρά. Έτσι υπήρξαν οι γλάστρες δημοσιογράφοι στον κύριο Σαμαρά. Οι εργαζόμενοι της ΝΕΡΙΤ μπορείτε να πληροφορήσετε τον ελληνικό λαό όπως είναι. 150. Ναι, γιατί άλλοι είναι νοικιαζόμενοι από τη ΔΟΤΟΥ. Το σύνολό του, σας παρακαλώ, πείτε με δίμηνες συμβάσεις, όπως είπατε, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι. Τον εισαγγελέα και ερωτήσεις δεν μου τον κάνετε εσείς. Όχι, σας ρωτώ. Έχω απορία. Εσείς δεν έχετε απορία να πληροφορήσετε τον ελληνικό λαό? Εγώ να έχω απορία να πληροφορήσετε τον ελληνικό λαό. Βεβαίως. Όχι, απορία, ευθύνη. Κοιτάξτε, γιατί κρύβετε την πραγματικότητα? Πείτε πόσοι είναι οι εργαζόμενοι τώρα για να δούμε πώς θα μείνουν στον δρόμο αύριο με τη δική σας απόφαση. Γιατί ποιος σας είπε ότι θα μείνει στον δρόμο? Προφανώς θα μείνει στον δρόμο. Άμα την άλλη μέρα θα πιέσετε. Έτσι πολιτεύεστε μετά, προφανώς. Λυπάμαι, κυρία μου. Εγώ σας ρωτώ κάνω να απαντήσετε στον ελληνικό λαό. Ελάτε να σας κάνω μάθημα άλλη ώρα. Όχι στην εκπομπή του κυρίου Γιάτσου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πάρω μαθήματα από εσά, αλλά βεβαίω θα χαρώ να μα ενημερώσετε όλα. Όταν πάρετε μαθήματα, όταν προσπαθείτε χωρί να γνωρίζετε τίποτα, να ισοπεδώσετε τα πάντα. Δεν απαντήσατε. Ο κύριο Προκοπάκη, δεν λυπάστε αυτού του εργαζόμενου. Ο κύριο Μακρυδημήτρη, ο κύριο Ζούλα μιλήσανε για διαφάνεια. Του άλλου δεν του λυπάστε. Θα είστε ρεβασιστή εκεί. Καλά, μίλα, λέγει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Κοιτάξτε τώρα εμεί πραγματικά.